Τα σχολεία ανοίγουν με 11 μέτρα που θα μας τα πείτε, αλλά ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες κινητοποιήσεις, ιδίως σε περιοχές της Αθήνας. Το θέμα των συμπτύξεων τάξεων ή συγχωνεύσεων, όπως το λένε οι ίδιοι οι μαθητές και οι γονείς τους. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Είδαμε τον κύριο Πυρακάκη ο τύπος ότι έδωσε ένα παράδειγμα για κάποια τμήματα, παραδείγματος χάρη στην Κηφισιά, που στο ένα τμήμα της τρίτης λυκείου υπάρχουν 6 μαθητές, σε ένα άλλο σχολείο παραδίπλα υπάρχουν 3 μαθητές, οπότε εκεί γίνεται αυτή η σύμπτυξη. Απ' την άλλη, πληροφορούμαστε ότι σε περιοχές όπως ας πούμε στου Ζωγράφου, επειδή το γνωρίζω, θα υπάρχουν τμήματα με 25 παιδιά. Ναι, καταρχάς αυτό έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Σωστά. Από τον Ιούλιο βγαίνουν οι αποφάσεις για τις συμπτύξεις και πραγματικά να σας πούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αναβρασμός και από εμάς τους γονείς, με δεκάδες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κυρίως στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, εκεί δηλαδή που παίρνονται οι αποφάσεις για το πώς θα υλοποιηθεί μια σύντμηση τμήματος. Κορυφώνεται τώρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν είναι τα παραδείγματα μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το παράδειγμα που φέρατε με τους μαθητές λυκείου που μπορεί σε ένα τμήμα να είναι 6, κυρίως αφορά ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Κόβονται ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα δημοτικά, όπου πολύ σωστά είπατε ότι εκεί θα έχουμε συντήσεις τμήματων. Τι τμήματα είναι αυτά που συμπτύσσονται? Τμήματα τα οποία ήταν ολιγομελή, και όταν λέμε ολιγομελή, δηλαδή μέχρι 20 μαθητές, αν θεωρείται ολιγομελές, μέχρι 20 μαθητές, γιατί είχαν μέσα μαθητές, τουλάχιστον 3 μαθητές με διάγνωση παράλληλης στήριξης. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο με έναν... Καθίστε λίγο αυτό να το πούμε λίγο. Μαθητές παράλληλης στήριξης σημαίνει ότι έχουν και έναν άνθρωπο μαζί τους ο οποίος τους βοηθάει? Περίπου είναι έτσι. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει, γιατί δυστυχώς ούτε αυτό ισχύει. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, πέρσι στους μαθητές που είχαν διάγνωση από το ΚΕΔΑΣΥ, από τον αρμόδιο φορέα δηλαδή, ότι χρειάζονται παράλληλη στήριξη, καλύφθηκε ο ένας στους 3. Έτσι. Ενώ ας πούμε ο νόμος λέει ότι κάθε μαθητής που έχει διάγνωση για παράλληλη στήριξη πρέπει να έχει μαζί του και έναν εκπαιδευτικό. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε συντήσεις τμήματων, διαμορφώνονται τμήματα με 25-27 μαθητές που μπορεί μέσα το τμήμα να έχει 5-6-7 παράλληλες, έτσι, έναν εκπαιδευτικό μόνο και για τους 7 μαθητές που έχουν παράλληλη στήριξη. Και οι υπόλοιποι μαθητές, ας με επιτραπεί η έκφραση, εκτός εισαγωγικών, πλέον δεν χωράνε στο σχολείο που πήγαιναν. Αυτό είναι σοβαρό θέμα τώρα που λέτε. Δηλαδή, ένας μαθητής, και τις κινητοποιήσεις, έτσι. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, που μπορεί να πηγαίνει Τετάρτη Δημοτικού, χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, 20ο Δημοτικό Νίκαιας, που το γνωρίζω, συμπτύσσονται οι 2 Τετάρτες, γίνονται μία. Από εκεί που είχαμε 2 Τετάρτες με 18 και 20 μαθητές, η κάθε μία, 38 μαθητές, τώρα θα έχουμε 27 μαθητές. Οι υπόλοιποι 11 πρέπει να πάνε σε άλλο σχολείο. Που σημαίνει ότι το παιδί αλλάζει σχολικό περιβάλλον, χάνει τους φίλους του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε και στο ερώτημα τι μόρφωση θέλουμε για τα παιδιά μας, πώς μειώνονται οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, όταν σε ένα τμήμα έχει 27 μαθητές που μπορεί μέσα να έχει και 5 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, άρα τον εκπαιδευτικό να πρέπει να δουλέψει με διαφορετικές ταχύτητες. Ναι. Και χωρίς να καλύπτονται δυστυχώς από το κράτος, γιατί δεν διορίζονται εκπαιδευτικοί με παράλληλη στήριξη. Μάλιστα. Αυτό είναι, να σας φέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε πόσο ακραία είναι αυτά τα πράγματα. Μας έλεγαν από την Ένωση Γονέων στα Χανιά ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε κάποια χωριά οι μαθητές αναγκάζονται να αλλάξουν χωριό γιατί δεν χωράνε στο δημοτικό του χωριού τους που πήγαιναν μέχρι πέρσι. Αυτά που λέτε, και υπάρχουν και πολλά ακόμα παραδείγματα, τα έχουμε ψάξει κι εμείς. Γιατί ψάχνουμε πάντα να βρούμε και τι μπορεί να φταίει, έτσι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δημογραφικά στοιχεία, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σε πολλές περιοχές. Και αυτό είναι ενδεχομένως μία εξήγηση γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε από την άλλη ότι προφανώς και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει και σχολείο σε κάθε περιοχή. Και αυτό το λες τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σχολεία υπάρχουν, κοιτάξτε, και στο χωριό το δικό μου υπάρχει σχολείο από την εποχή που υπήρχαν 150 παιδιά. Ναι. Τώρα που δεν υπάρχει ούτε ένα, έχει μείνει απλά το κουφάρι του σχολείου.
Δεν μιλάμε για τα κτίρια, μιλάμε για σχολείο που λειτουργεί, μιλάμε για μαθητές που αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο. Όχι ότι δεν υπάρχει σχολείο, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Όχι, εγώ απλά το παράδειγμα αυτό το ανέφερα, γιατί υπάρχουν, τώρα μιλάμε για τις ακραίες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν όντως ακραίες περιπτώσεις, έχετε δίκιο. Όπως υπάρχει ακραία περίπτωση ότι ακόμα και τρεις μαθητές να υπάρχουν, θα πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο και να υπάρχουν βεβαίως από την άλλη, και είναι και νομίζω πολύ λογικό. Και ο συγκεκριμένος αριθμός των δασκάλων που απαιτούνται για όλα τα μαθήματα, σωστά? Όχι απλά σωστά, νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά πρέπει να καταλήξουμε. Αυτό είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Το ότι σήμερα έχουμε, δηλαδή σε λίγες μέρες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και θα ξεκινήσουμε πάλι με χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς. Γιατί οι 10.000 εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν και εξήγηλε η κυβέρνηση, και πολύ σωστά λέμε εμείς, έτσι, είναι, ας με επιτραπεί η έκφραση, σταγόνα στον ωκεανό στα 50.000 κενά που εντοπίστηκαν πέρσι. Και αν προσθέσουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, είναι ένα πρόβλημα. Αν προσθέσουμε το ότι περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί πέρσι αρνήθηκαν να αναλάβουν τη θέση τους λόγω του μεγάλου κόστους ζωής, έτσι, τι σημαίνει για έναν αναπληρωτή, τα φαινόμενα που έχουμε, εκπαιδευτικοί να πηγαίνουν σε ένα νησί, να μην βρίσκουν σπίτι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης εντός εισαγωγικών και να κοιμούνται σε σκηνές, ή το παράδειγμα στη Μήλο που έχει πάει η διευθύντρια σε νηπιαγωγείο και δεν βρίσκει σπίτι και κοιμάται μέσα στο νηπιαγωγείο. Όλο αυτό δείχνει ότι τελικά, αν το θέλετε συνολικότερα, έχουμε μια πολιτική η οποία δεν ενισχύει αυτό που λέμε τη σύγχρονη μόρφωση. Μάλιστα. Που οφείλουν να δίνουμε στα παιδιά μας. Αν μπορείτε να μας σχολιάσετε έτσι εντάχει και αυτό το μέτρο για το οποίο έχει γίνει συζήτηση, για τις όποιες ζημιές μπορεί να προκαλούνται σε ένα σχολικό συγκρότημα, οι οποίες πια θα μετακυλίονται στην οικογένεια, να το πω έτσι, όχι απευθείας. Ναι, δεν είναι. Θα αναλαμβάνουν το κόστος οι γονείς. Ναι, δεν είναι καινούργιο μέτρο. Ισχύει από παλιά, ισχύει και με τους πρότυπους κανονισμούς που πρέπει να εντάσσονται και λειτουργούν τα σχολεία. Γιατί όταν ξεκινάει μια σχολική χρονιά, υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν ένας πρότυπος κανονισμός που εδώ και χρόνια, αν θυμάμαι με τη μεταρρύθμιση της κυρίας Κεραμέως, εντάχθηκε, που πρέπει να υπάρχει μέσα στον σχολικό κανονισμό. Ότι οποιαδήποτε ζημιά γίνεται από τους μαθητές, μετακυλείται το κόστος στους γονείς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα κατασταλτικό μέτρο, και ξέρετε ότι για να πάμε πρώτα σε αυτό το μέτρο, πρώτα πρέπει να έχουμε φροντίσει τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ένα σχολείο όπου θα τα ικανοποιεί, γιατί έχουμε χιλιάδες τάξεις σε κοντέινερ. Μιλάγαμε πριν για τις συγχωνεύσεις και θα έχουμε 25 και 27 μαθητές που μπορεί να είναι σε μια τάξη 40 τετραγωνικών που είναι κοντέινερ, γιατί δεν υπάρχουν σχολικά κτίρια. Έτσι. Έχουμε τα φαινόμενα, αυτό που λέμε πολύ συχνά, που τα βλέπετε και εσείς. Τα βλέπουμε και σχολικά συγκροτήματα που είναι άρτια. Και πώς τους συμπεριφέρονται αυτό, με αυτή την έννοια. Να ολοκληρώσω. Να πέφτουν τα βάνια. Έχουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Νέα Φιλαδέλφια, κάθε φορά που βρέχει, οι μαθητές να φτιάχνουν θρανιογέφυρα για να απεγκλωβιστούν από το σχολείο. Τα έχουμε δείξει αυτά, δεν είναι προφανώς. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι. Για να κλείσουμε, ναι. Το ζήτημα δεν είναι κατασταλτικό, το ποιος θα πληρώνει μία ζημιά. Αλλά το ζήτημα είναι πώς και εμείς από την πλευρά μας ως γονείς, πώς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, πώς και η πολιτεία συνολικότερα που έχει την ευθύνη, θα μάθει στα παιδιά μας πώς θα σέβονται το σχολείο που είναι ο φυσικός τους χώρος, καλύτερα και από το σπίτι τους. Για να το σέβομαι λοιπόν καλύτερα και από το σπίτι μου, πρέπει να έχω ένα σχολείο που θα με ικανοποιεί και σε μορφή και σε περιεχόμενο. Λοιπόν, Παναγιώτης Κατηφές, πρόεδρος Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε από την πλευρά των γονιών και των μαθητών. Καλή σας ημέρα και καλή σας χρονιά.